σας. Πάμε σε αυτό το βίντεο να σας δώσω μια μικρή βοήθεια στο βυθόμετρο. Πράγματα που τα είχα και εγώ στην αρχή ερώτημα, πράγματα που με ρωτάτε και εσείς στο Messenger. Θα δούμε πώς περνάμε τα στίγματα από το βυθόμετρο σε μια microSD και πώς περνάμε και τα screenshot, την αποτύπωση οθόνες δηλαδή, μέσα σε μια microSD για να τα βάλουμε στον υπολογιστή μας. Επίσης, σε αυτό το βίντεο θα δείτε την προσέγγιση ενός στίγματος, ενός τόπου που έχουμε στο βυθόμετρο, πώς προσεγγίζουμε και πώς ρίχνουμε αναλόγως τον καιρό το τεχνητό μας. Εγώ στη συγκεκριμένη φάση έκανα tie rubber. Θα δείτε πώς χρησιμοποιώ στο ψάρεμα το βυθόμετρο για το tie rubber. Στο τέλος του βίντεο θα σας δείξω και μια φάση που έπιασα στα μεσόνερα ένα ξυφία και μου έκοψε τα tie rubber. Σκοπεύω να κάνω και άλλα βίντεο είτε με βυθόμετρο είτε με θεωρία την ώρα του ψαρέματος. Γι' αυτό αν σας αρέσουν αυτά τα βίντεο κάντε και μια εγγραφή. Με βοηθάει να ανέβει λίγο το κανάλι. Πάμε στο βυθόμετρο να δούμε αυτά που είπαμε. Λοιπόν, το συγκεκριμένο είναι ένα Elite, αλλά με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να περάσουμε σε όλα τα Lowrance, τα στίγματα και τα screenshot σε μία microSD για να μπουν στον υπολογιστή μας. Είμαστε στο μενού, πάμε στα αρχεία, στίγματα, έχουμε βάλει μία microSD εδώ μέσα, εξαγωγή, επιλέγουμε το 6, εξάγω. Επιλέγουμε την κάρτα μνήμης που έχω ήδη μέσα και πατάμε το εντάξει. Πατάμε νέο και εδώ δίνουμε την ονομασία του αρχείου με τα στίγματα. Γράφουμε 19 πρώτου του 2019. Να ξέρουμε ότι αυτά τα στίγματα που περνάμε τώρα στον υπολογιστή μας, αυτό το αρχείο δηλαδή, είναι μέχρι τη σημερινή ημερομηνία. Εισάγω και τα πέρασε. 1000 στίγματα τα έχει περάσει μέσα στη microSD τώρα. Πάμε να δούμε πως μπορούμε να εξάγουμε μια συγκεκριμένη περιφέρεια από το χάρτη μας. Δηλαδή έχουμε κάνει ένα ψάρεμα ας πούμε στην Αίγινα, έχουμε κάποια στίγματα και θέλουμε να δώσουμε στο φίλο μας αυτά τα στίγματα μόνο, όχι τα υπόλοιπα. Πατάμε εξαγωγή περιφέρειας. Ας πούμε ότι τυχαία ένα νησί, έχουμε κάποια στίγματα γύρω γύρω που έχουμε ψαρέψει. Πατώντας την εξαγωγή περιφέρειας βγάζει αυτό το κόκκινο κουτάκι, το οποίο εμείς μπορούμε να το ρυθμίσουμε ακριβώς εκεί που είναι τα στίγματα που θέλουμε να δώσουμε. Ας πούμε ότι έχουμε ψαρέψει τη γύρω περιοχή από αυτό το νησί. Επιλέγοντας αυτό το κόκκινο κουτί, ό,τι είναι μέσα εδώ το εξάγουμε στην microSD και πατάμε εδώ εξάγω. Επιλέγουμε πάλι το 6, εξάγω. Στην κάρτα μνήμης, εντάξει, νέο. Εδώ ας πούμε μπορούμε να γράψουμε το όνομα του νησιού, της περιοχής που έχουμε εξάγει. Για να ξέρουμε τι μας γίνεται. Και τώρα πέρασε τα στίγματα που θεωρητικά έχουμε σε κάποιο νησί που θέλουμε να δώσουμε. Πάμε να δούμε πώς περνάμε τα screenshot, την αποτύπωση οθόνης του βυθομέτρου στην microSD. Αρχεία, τα αρχεία μου, φωτογραφίες οθόνης. Αυτά εδώ ας πούμε είναι κάποια screenshot που έχω εγώ τώρα μέσα στο βυθόμετρο. Εδώ είδα κάποια ψάρια και έχω τραβήξει φωτογραφία. Πατάμε εδώ στις φωτογραφίες οθόνης αυτό το βελάκι, αντιγραφή όλων, στην κάρτα μνήμης, εντάξει. Και εδώ βλέπουμε στην κάρτα μνήμης ότι έχει περάσει τα screenshot εδώ και αυτά τα δύο, το USR είναι το αρχείο με τα στίγματα. Έγινα η συγκεκριμένη περιοχή που θέλαμε και 19 πρώτου 2019 είναι όλα τα στίγματα μέχρι και σήμερα.
βοηθάει το GPS να πέσω πάνω στον τόπο ακριβώς. Θέλω να πάω εδώ. Ζουμάρω για να έχω ακρίβεια. Τώρα ξαναπάω εδώ γιατί πήρα μια τσιπιά πριν. Εγώ ξέρω τη διαμόρφωση του βυθού βάσει αυτά που έχω δει στο βυθόμετρο και ξέρω ότι ανάμεσα από αυτό και αυτό το σημάδι είναι το σημείο που θέλω να ρίξω. Οπότε σταματάω εδώ. Σταματάω εδώ και ξεκινάω να ρίχνω. Ταυτόχρονα πηγαίνω τη βάρκα προς τον καιρό, έτσι ώστε να πέσει το δόλωμά μας εκεί που θέλουμε και μέχρι να πέσει να έχει έρθει και η βάρκα ακριβώς σε αυτό το σημείο. Προχωράω προς τα εδώ που έρχεται ο καιρός. Και περίπου στα 20 μέτρα, 30 μακριά του στίγματος, κάνω κράτη. Κάνω κράτη και σβήνω. Τώρα το δόλωμα καλεί λίγο πίσω, αλλά τη στιγμή που θα πατώσει η βάρκα θα είναι ακριβώς από πάνω. Προσπαθούμε να υπολογίσουμε να ξαναπεράσει η βάρκα πάνω από το σημάδι. Τώρα πήρα μια τσιμπιά στο κατέβασμα. Δεν πιάστηκε. Έχουμε πέσει και 5 μέτρα μετά από τον τόπο, έτσι ώστε να τον ψαρέψουμε ακριβώς. Τώρα αρχίζει να εμφανίζεται ο τόπος και το ψηλό εδώ κάτω. Είμαστε στα 5 μέτρα από εκεί που θέλαμε να πέσουμε. Οπότε τώρα θα ψαρέψουμε όλο το καλό κομμάτι. Στη δεύτερη ρηξιά θα είμαστε πάνω στο κομμάτι. Το μόνο που λείπει είναι ένα strike τώρα. Ξεκινάει να εμφανίζεται κάτω το ψηλό. Μετά από αρκετές ώρες ψάρεμα με tie rubber και αρκετές αλλαγές του τόπου, ξαφνικά εκεί που κατεβάζω το τεχνητό μου, εμφανίζεται στο βυθόμετρο στα μεσόνερα η επίθεση ενός των οειδές. Συνήθως έτσι βλέπω τους ξυφίες. Αφού βάρισαν το τεχνητό μου ενώ κατέβαινα 4-5 φορές στην κάθοδο του τεχνητού, στο έκτο χτύπημα καταφέρουν να καρφώσω. Πράγμα που είναι αρκετά δύσκολο όταν κατεβάζει το tie rubber. Πάμε να δούμε τι κατάφερα να καταγράψω στο βίντεο. Εδώ το ψάρι έχει ξεκινήσει να παίρνει τα φρένα και εγώ προσπαθώ να ανοίξω την κάμερα. Αλλά όχι, εντάξει, δεν με έφαγε η κάμερα. Ό,τι και να έκανα, τα έκοψε είτε με το σώμα του, είτε τρίφτηκε με τη μύτη του και τα έκοψε. 031 παράμαλο, κόπηκε.